Τεράκι, νομίζω ότι μετά από ένα χρόνο διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ο κόσμος μπορεί να κρίνει και να συγκρίνει. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει με ηρεμία. Δεν λέω να κρίνει τι είπε προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ και τι έκανε. Καθέστε, γιατί αυτό μην κάνουμε γενική τοποθέτηση. Δεν θα κάνω γενική, θα κάνω συγκεκριμένη. Αυτό που είπε ο Δημήτρης νωρίτερα, η απουσία ενός αρχηγού, που δεν εκλέξατε αρχηγό, είχε τη Νέα Δημοκρατία σε κατάσταση άμυνας απέναντι στην κυβέρνηση. Δεν έγινε σκληρή σύγκρουση. Καθόλου. Να υπάρχει μια ανάταξη και στους δικούς σας βουλευτές. Νομίζω ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένη και ουσιαστική τοποθέτηση του κ. Πλακιωτάκη, όπως και του γενικού συνεδρίου. Ήταν μια ομιλία την οποία όμως διάβασε ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι δεν μπορεί να συγκρουστεί με τον κύριο Τσίπρα. Μπορεί, ότι αύριο δεν θα είναι αρχηγό. Δεν έχει σημασία όμως. Τώρα να σας πω το εξής. Εσείς ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που υπήρξατε κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια, σας άρεσε η φράση πήγαινε στη φίλη σου την Άγγελα να συμφωνήσετε μαζί τη διαγραφή του μνημονίου? Να σου πω κάτι. Κοιτάξτε, δεν θα κρίνω λέξεις συγκεκριμένες. Θα πω όμως ότι. Δεν είναι η λέξη, είναι η φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από μια λέξη. Η φιλοσοφία αυτή πήγαινε στη φίλη σου την Άγγελα. Τόνισε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι αυτό που είπα και εγώ στην αρχή, κυρία Χασαπόπουλε, ότι αυτή η κυβέρνηση εκλέχθηκε με την υπόσχεση ότι θα καταργήσει τα μνημόνια και δεν θα συνεργαστεί με την Τρόικα και τελικά 12 μήνες μετά, εγώ δεν θα κάνω την γενική συζήτηση. Και να σας πω κάτι, το ότι πακετάρουμε πολλά χρόνια και λέμε τα προηγούμενα 5, τα προηγούμενα 10, να συγκρίνουμε πού ήμασταν το 2014 και πού είμαστε το 2015. Πήραμε 5,7 δις μέτρα χτες, τα οποία 12 μήνες πριν δεν τα χρειαζόταν η ελληνική οικονομία. Ο κύριος Τσίπρας είπε ένα μεγάλο ψέμα. Οι φόροι που λέει ο κύριος Φάμελος θα ήταν αυξημένοι, δεν θα ήταν. Όχι, να σου πω και συγκεκριμένα. Το πλεώνασμα της ελληνικής οικονομίας θα δημιουργόταν φέτος χωρίς νέους φόρους από το ρυθμό ανάπτυξης που αναμενόταν στο 2,5%. Ο κύριος Τσίπρας είπε ένα μεγάλο ψέμα χτες, οικονομολογικά. Είπε ότι αποκτήσαμε 20 δις δημοσιονομικό χώρο. Ξέρετε πότε θα είχε δίκιο? Όταν μείωνε τους φόρους κατά 20 δις. Το γεγονός ότι μειώνει το στόχο, αλλά αυξάνει τους φόρους, αποδεικνύει ότι αυτό το επιχείρημα που χτες δεν στέκει. Η πραγματικότητα είναι ότι επειδή δεν υπάρχει πρόγραμμα ανασυγκρότησης της οικονομίας, το ΕΣΠΑ χάνουμε 5 δις. Από τις τράπεζες χάσαμε 25 δις. Στο ρυθμό ανάπτυξης φέτος χάσαμε 3%. Στην ανεργία χάσαμε 2 μονάδες. Αυτά πληρώνουμε για τα νέα μέτρα. Αν η ελληνική οικονομία είχε μπει σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης φέτος, που αναμενόταν να μπει σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης φέτος, ξέρετε που θα ήταν η ανεργία φέτος σύμφωνα με όλους τους διεθνούς οργανισμούς? Γύρω στο 20. Και φέτος είναι στο 25. Χάσαμε 5 μονάδες ανεργίας λόγω του ότι πάγωσε η ελληνική οικονομία με τα credit controls, με το πάγωμα των επενδύσεων. Και έρχεται 12 μήνες. Αυτά διαψεύστηκαν όμως, ξέρετε. Δεν βλέπω κανένα διαψεύστη. Δηλαδή, δεν είχαν και δανειστές ότι η ύφεση είναι μηδενική. Δεν είχαν και δανειστές. Μην είναι πολύ πολύ σε νούμερα, δεν τα καταλαβαίνω. Δεν προσπαθώ να πω νούμερα. Αν μπορούμε, κυρία Αποστολοπούλου, αν μπορεί. Εντάξει, γιατί περιμένουμε από το ποτάμι. Δεν προσπαθώ να μιλήσω για νούμερα. Κύριε Μηταράκη, εχθές θέλω να σας πω γιατί σας το ρώτησα αυτό. Την ανάσα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν την ένιωσε η κυβέρνηση. Πώς να σας το πω. Κοιτάξτε, το γεγονός ότι έχει μεταβατικό πρόεδρο επηρεάζει. Δηλαδή, καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι δεν την ένιωσε. Θέλω να πω, ας πούμε, καλύτερα να σηκωνόταν οι τέσσερις υποψήφοι και να μιλούσαν. Ποιο ένταση θα είχε. Μίλησαν οι υποψήφοι, οι τρεις, ο τέταρτος δεν μπορεί, είναι εκτός Βουλής. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έκανα μια ομιλία. Κοιτάξτε, θέλω να πω το εξής όμως. Ότι η κοινοβουλευτική ομάδα είχε μια σύσσωμη θέση χτες καταψήφισης, αυτό που λέει αυτό έλειπε. Να μην είχατε και εσείς ομιλία της καταψήφισης. Δημιουργήθηκε ένα πολιτικό θέμα χθες με την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Όταν ο Πρωθυπουργός είπε στην ομιλία του ότι δώσαμε μόνοι μας τις μεγάλες μάχες και το επαναλάβατε κι εσείς, αυτό δείχνει μια μεγάλη απρέπεια προς την αντιπολίτευση που τον Αύγουστο, με τεράστιο πολιτικό κόστος, όταν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ φεύγαν τρέχοντας από την κυβέρνηση και δημιουργούσαν τη λαϊκή ενότητα, εμείς βάλαμε πλάτη. Με μεγάλο πολιτικό κόστος της εκλογής του Φάμελ, που αυτό που λέει είναι αλήθεια. Όχι, εγώ θέλω να πω το εξής. Και να σας πω κάτι. Ελάτε, για πάμε και στον κύριο Γρηγοράκη. Στη συμφωνία φτάσαμε μετά από ένα δημοψήφισμα που όλοι ήταν απέναντι. Αλλά αν δεν έβαζε πλάτη η αντιπολίτευση, δεν θα ψηφιζόταν η συμφωνία. Το κλίμα λοιπόν στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας φεύγοντας τες ήταν ότι ποτέ ξανά μην εμπιστευτείτε το ΣΥΡΙΖΑ. Να βάλετε πλάτη σε δύσκολες στιγμές, γιατί στην πρώτη ευκαιρία θα μας ξαναδιάσει. Βάλτε μια τελεία. Αυτό ήταν το μια τελεία, κύριε Μηταράκη. Δεν πιστεύετε το ΣΥΡΙΖΑ και θα φανταστείτε. Άρα, καλή επιτυχία. Να δώσουμε καλή επιτυχία στο ασφαλιστικό. Κύριο Γρηγοράκο, το λόγο.